Εδώ είμαστε. Κλασική ατάκα. Τέταρτη μέρα σε αυτό το φανταστικό Λεβιτουστάσιο. Οι εργασίες προχωράνε. Φτάσαμε, κάναμε τα επιστρεφόμενα εδώ πέρα. Θα το πούμε, θα το αναλύσουμε σε άλλο βίντεο για τα επιστρεφόμενα. Φτάσαμε στην φάση τώρα ότι τα έχουμε ελέγξει όλα. Ο ηλεκτρολόγος φυσικά δεν έχει έρθει ακόμα. Έχουμε κάτι βασανάκια. Μας βάλαν πετρέλαιο στη δεξαμενή. Γιατί ο άνθρωπος εδώ και 2-3 χρόνια, περίπου 4, δεν άναβε το Λέβητα, γιατί μου λέει Μαστροστράτο ήταν ασύμφορος. Ένα μηχάνημα που το έχει χρυσοπληρώσει, δεν το άναβε γιατί έγινε πετρέλαιο. Πέρα από αυτό, επειδή ο τετραπέρατος, ο υδραυλικός που ήρθε και έκανε την εγκατάσταση, δεν μας άφησε εδώ τα μάνω, αλλά τα βιβλία όσο όφιλε, μπήκα, ο ιδιοκτήτης πήγε στην ΣΑΠΕ, πήρε τηλέφωνο στη ΣΑΠΕ στην Αθήνα, ευγενέστατοι οι άνθρωποι. Ναι, του λένε, δώσε μας mail. Του στείλαν το ανθρώπου σε mail το προσπέκτους του συγκεκριμένου καυστήρα στα ελληνικά. Μας τα τύπωσε, μας τα έδωσε. Ένα για το Λεβιτουστάσιο και ένα για το Μαστρογιάννη. Σωστά? Έτσι ακριβώς. Μας έδωσε εδώ πέρα, ανοίγουμε, το μελετάω εδώ πέρα κανένα μισάωρο. Βλέπω τους πίνακες. Διαβάζω μπέκ, έχουμε τον τύπο 28-2α, τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστηράκου αυτό. Διαβάζω τον πίνακα, βλέπω τα μπέκ, ξαναβλέπω, ξανατσεκάρω, το διπλοτσεκάρω, το τριπλοτσεκάρω, παθαίνω εγκεφαλικό, κάνω κανένα δυο τσιγάρα και έρχομαι εδώ πέρα και τι βλέπουμε, Μαστρογιάννη, πάρε λίγο τα μπέκ. Τα είχαν βάλει ανάποδα. Τα είχαν βάλει ανάποδα, ρε παιδιά. Πέρα που τα βάλανε ανάποδα, είναι ένας διβάθμιος καυστήρας που θέλει μαγκιά για να τον ρυθμίσεις, να τον δουλέψεις και όλα αυτά. Μας λέει ο ιδιοκτήτης εδώ πέρα ότι παιδευόταν κάτι τετραπέρατη υδραυλική. Υδραυλική, το τονίζω, 2-3 μέρες για να καταφέρουν να τον ανάψουν. Και διαβάζω στο προσπέκτους μέσα ότι λέει λόγω μεταφοράς το κλαπέ εδώ πέρα, αυτό το ειδικό κλαπέ που έχει του αέρα, για τη μεταφορά είναι κλειστό για να μην χτυπάει. Όπως γίνεται με τα πλυντήρια ρούχων, αν γνωρίζετε, που έχει κάτι βίδες για να κρατάει τον κάδο σταθερό. Υποψιάζουμε ότι μπορεί να παιδευόταν 2 μέρες μέχρι να καταλάβουν ότι δεν ανοίγει το κλαπέ του αέρα. Τέλος πάντων, εδώ μου λέει αναλυτικά α μπέκ, β μπέκ. Το πρώτο είναι από εδώ μέχρι εκεί, από εκεί μέχρι εδώ. Το μεγάλο μπαίνει στην πρώτη την παροχή που είναι και οι ακίδες. Πιάσε λίγο τις ακίδες, αγόρι μου. Οι ακίδες είναι στο πρώτο μπέκ. Παίρνει μπρος το πρώτο μπέκ και όταν δώσει εντολή ο φανταστικός μας διβάθμιος πίνακας, τότε ανάβει και το πρώτο μπέκ. Το πρώτο μπέκ όμως μπαίνει, το μεγάλο το μπέκ μάλλον, μπαίνει εκεί που είναι οι ακίδες. Και οι τετραπέρατοι, επειδή μας αρέσει να σημειώνουμε κιόλας, είχαν βάλει το 2,5-60S στην αρχή και το 3 εκεί. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, είναι τεχνικές ορολογίες αυτές που χαζά-χαζά, ούτε εγώ δεν τις ξέρω καλά-καλά, άλλος τετραπέρατος κι εγώ. Βάσει προσπέκτους τώρα, έχουμε προχωρήσει. Ο Γιάννης έβαλε τα μπέκ, έτσι αγόρι μου. Ναι. Σημείωσε εδώ πάνω με μαρκαδόρο τι μπέκ βάλαμε, τράβα παύλα. Σημείωσε τα μπεκάκια μας, εδώ έχουμε μερικά από τα μπεκάκια που κουβαλάμε συνήθως μαζί μας. Τα κινήσιμα και αυτά που χρειαζόμαστε πραγματικά για να μην κουβαλάμε τη μεγάλη την κάσα. Σημάζεψε. Αλλάζω αυτό 2,5 από εδώ. Άλλαξε, το είπα. Τράβα γραμμή από κάτω, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τελειώσαν αυτά, είμαστε στο στάδιο τώρα της ρύθμισης. Λεβιτοστάσιο αυτή τη στιγμή, το Λεβιτοστάσιο έχει 14,8 βαθμούς και 50 υγρασία. Η ιδανική, είπαμε, θερμοκρασία να δουλέψει ένας Λέβητας, ένας οποιοσδήποτε Λέβητας, είναι 18 με 22 βαθμούς, παιδιά. Θερμοκρασία πετρελαίου είναι οι 18 με 20 βαθμούς. Θερμοκρασία αέρα είναι 20 βαθμούς. Αυτά όλα που λέω, ο κατασκευαστής όταν δοκιμάζει, βάλε τη μπουκα, το διασκορπιστή πάνω και τις ακίδες. Ο κατασκευαστής που βγάζει αυτό το Λέβητα και σου λέει βγάζει τόσες θερμίδες, καίει τόσο πετρέλαιο και όλα αυτά, σου τα λέει με αυτές τις συνθήκες. Όταν εμείς οι τετραπέρατοι πάμε, παίρνουμε και πετάμε ένα Λέβητα έτσι στο πουθενά, και αυτή τη στιγμή ενώ ο καιρός είναι έξω μαλακός και έχει 14,6 αυτή τη στιγμή μέσα το Λεβιτουστάσιό μου, επιβάλλεται να προσέχουμε το Λεβιτάκι μας για να μην φάμε καμιά στεναχώρια.
Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα που λέω, είναι τα ψηλά γράμματα που κάνουν τη διαφορά, είναι τα ψηλά γράμματα που ψάχνουμε το 1 και το 2% σε οικονομία και σωστή λειτουργία του Λέβητα. Έτσι. Είναι τώρα όσα όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά τουλάχιστον για εμάς, και να λέω εμάς για μένα και το Γιάννη, που μονώσαμε όλες τις σωλήνες, εισαγωγή, επιστροφή όπως είπαμε, μονώσαμε εδώ, μονώσαμε εκεί, εκείνες ήταν ευτυχώς μονωμένες, μονώσαμε το πετρέλαιο παντού, βάλαμε αντίσταση σιλικόνης, θα σας εξηγήσω πιο μετά, τη μονώσαμε τη χαλκοσωλήνα όλη μέχρι και τη δεξαμενή. Παίζει τόσο μεγάλο ρόλο για εμάς, το έχουμε εμπεδώσει εδώ και χρόνια, προσπαθούμε... Μπράβο Γιάννη. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είμαστε κοντά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και καταστάσεις. Όσο εδώ καλά, δεν μπορούμε να είμαστε το απόλυτο, το τέλειο λεβιτοστάσιο, τουλάχιστον σε αυτά που μπαίνω εγώ παιδιά, δεν υπάρχει. Δυστυχώς, στεναχωριέμαι πολύ, θέλω πολύ να βρω ένα λεβιτοστάσιο να το δουλέψω όπως θέλω. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Οπότε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της ρύθμισης με πολύ διάβασμα. Όπως βλέπει ο Γιάννης αυτή τη στιγμή, βλέπει τις αποστάσεις μεταξύ μπέκ, διασκορπιστή και ακίδων. Το μελετάει το παιδί όσο μπορεί. Δεν γίνεται χωρίς προσπέκτους. Τι να κάνουμε τώρα. Στο κουτουρού και στο χαβαλέ και μήπως είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς, παιδιά, δεν ισχύει. Λίγο μπροστά να πάει ο διασκορπιστής, λίγο πίσω. Εδώ ο κατασκευαστής μου λέει ότι η συγκεκριμένη αντλία δουλεύει με 11 μπαρ πίεση. Πού να το ξέρω εγώ τι δουλεύει αν δεν έχω τα προσπέκτους. Θα κουμπώσουμε τον μπαρόμετρο πάνω και αφού βάλαμε και επιστρεφόμενα θα κουμπώσουμε και το μιλιμπαρόμετρο, το οποίο μιλιμπαρόμετρο μετράει τα επιστρεφόμενα. Όχ, δεν το έχουμε μαζί μας Γιάννη. Ή το έχουμε. Πού το έχουμε. Έχουμε γεμίσει τον τόπο εδώ πέρα με μπαρόμετρα. Το μιλιμπαρόμετρο δεν βλέπω. Πού είναι. Στα μάξι. Α, είναι στα μάξι. Ωραία. Συνεχίζουμε. Η συνέχεια σε λίγο. Προσοχή μεγάλη. Ψάχνουμε με οποιοδήποτε τρόπο το 1, το 2 και το 3% σε οικονομία, παιδιά. Έτσι. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε.